Έτσι ακριβώς είναι. Έχουμε ξεκινήσει για άλλη μια χρονιά την δημιουργική απασχόληση στα θερινά μας σχολεία, σε 8 σχολεία στο Δήμο Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων ένα είναι της ειδικής αγωγής, δηλαδή μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα και βοηθάμε και τους γονείς που έχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες. Έχουμε φτάσει φέτος τον αριθμό 632 παιδιών και φέτος κάναμε και μια ακόμη καινοτομία. Ποιες ημέρες, ποιες εβδομάδες θα βρίσκονται εδώ τα παιδιά τους. Έτσι ώστε με αυτόν τον τρόπο κατορθώσαμε στο συγκεκριμένο αριθμό ανασχολείων να δεχτούμε περισσότερα παιδιά, γιατί κάποιες εβδομάδες βρίσκονται ένας άλλος αριθμός και τις επόμενες βρίσκεται κάποιος άλλος αριθμός. Θέλω να πω ότι σαν πρόγραμμα είχε ιδιαίτερα μεγάλη απήχηση. Οι γονείς το αγκάλιασαν και μια ακόμη χρονιά. Και πρέπει να πω επίσης ότι και τα παιδιά είναι πολύ ευχαριστημένα. Ίσως να φταίει το ότι τους έλειψε και το σχολείο, αλλά εδώ δεν έχουμε ένα αναλυτικό πρόγραμμα σχολικό. Έχουμε ένα πρόγραμμα δημιουργίας, ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει από φυσική αγωγή, από γυμναστική, μέχρι εικαστικά, θεατρολογία. Και νομίζω ότι όλα αυτά έχουμε τη δυνατότητα να παρεμβαίνουμε μέσα με την παρουσία ενός ψυχολόγου, μιας ψυχολόγου που κάνει συνεπιπουρή όλα τα σχολεία, όπως επίσης και νοσηλεύτριας, προκειμένου αν υπάρξει ανάγκη να παρέμβει. Ακούτε τώρα τα παιδιά μας μέσα από τα τμήματα που είναι έτοιμα να μπουν για διάλειμμα. Εκείνο που θέλω να ευχαριστήσω είναι την αμέριστη συμπαράσταση του Δήμου, των υπηρεσιών του Δήμου και να ευχαριστήσω και την προϊσταμένη του τμήματος προγραμμάτων, την κυρία Φωτοπούλου, που είναι πάνω από το πρόγραμμα, ελέγχοντας το κάθε τι έτσι ώστε να λειτουργήσουν στο δυνατό καλύτερα.